Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι πρόβλημα έχουμε απέναντί μας. Το πρόβλημα που έχουμε απέναντί μας, όχι τώρα, εδώ και 75 χρόνια, είναι πρόβλημα κατοχής Ισραηλινής απέναντι σε Παλαιστινιακά εδάφη, που χρόνο με το χρόνο ενισχύεται. Να πούμε μόνο ότι αυτή τη στιγμή στη Δυτική Όχθη το 50 με 60% των εδαφών είναι μέσω, στον έλεγχο του Ισραήλ μέσω των διαφόρων επικισμών, και είναι πρόβλημα άρνησης του Ισραήλ και των συμμάχων του, ΝΑΤΟ, Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αναγνωρίσουν το δικαίωμα στον Παλαιστινιακό λαό να έχει τη δική του πατρίδα. Αυτό είναι το βασικό. Και από εκεί, κύριε Χατζηνικολάου. Γιατί το βάλατε 75 χρόνια, έτσι. Συγγνώμη που ρωτάω, αλλά δεν το κατάλαβα το 75 χρόνια. Θέλετε να πούμε. Από το 48 δηλαδή ισχύει το θέμα. Από το 48 υπάρχει το πρόβλημα. Το αίτημα είναι αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους στα εδάφη του 67 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Το 48 είναι πριν το 67. Ναι, ξαναλέω. Το αίτημα είναι αναγνώριση του ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους στα εδάφη. Αναγνώριση του Ισραήλ από τα κράτη. Μιλάμε για δύο κράτη, κυρία Πυργιώτη. Μιλάμε για δύο κράτη. Αυτό είναι σαφές. Βεβαίως, αναγνώριση. Μιλάμε για δύο κράτη. Λοιπόν, η Παλαιστινιακή Αρχή διαφωνεί στην ύπαρξη του Ισραήλ. Εγώ μιλάω για το Χαμάς. Λοιπόν, στο διάλογο. Όχι, αυτή επετέθη. Δεν επετέθη λοιπόν, άρα το ζήτημα είναι αυτό. Δεν έχει μπει στο διάλογο. Όχι, τον βάζετε εσείς στο διάλογο. Το Χαμάς. Κύριε Χατζηνικολάου, για να ολοκληρώσω. Για όνομα του Θεού. Το πρόβλημα. Το πρόβλημα. Μισό λεπτό. Ποιο το αναγνώρισε το δικαίωμα στη Χαμάς? Το πρόβλημα ξεκινάει από αυτό, από αυτήν την άρνηση. Αφήστε, κυρία. Δεν βγάλαμε καταδικαστική απόφαση. Ναι, βέβαια, δεν βγάλαμε. Τι να κάνουμε. Δεν βγάλαμε. Ναι, δεν βγάλαμε. Δεν βγάλαμε. Γιατί η ιστορία δεν ξεκίνησε στις 7 Δεκάτου. Ξεκίνησε υπάρχει, το 48. Υπάρχει μια ιστορία και όλων αυτών των ετών και πρόσφατη. Να πω, κύριε Χατζηνικολάου, μόνο το εξής. Εμείς μέσα στο 2023, ως κόμμα βγάλαμε δύο φορές ανακοίνωση για την όξυνση της Ισραηλινής επιθετικότητας στη Δυτική Όχθη, πέρα από τη Γάζα, που τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα, στη Δυτική Όχθη, λέγοντας μάλιστα ότι είναι ο μεγαλύτερος απολογισμός νεκρούς, γιατί υπήρχαν νεκροί, που έχει καταγραφεί σε Ισραηλινή επιχείρηση στη Δυτική Όχθη εδώ και πολλά χρόνια. Άρα λοιπόν η ιστορία δεν ξεκίνησε κάποια στιγμή στις 7 του Οκτώβρη. Για το δικαίωμα αυτοάμυνας του Ισραήλ, κατά τη γνώμη μας πρόκειται για μια ανιστόρητη θέση. Είναι ανιστόρητη θέση. Γιατί το Ισραήλ δεν είναι σε άμυνα. Μπορείτε να ρωτήσω κάτι. Ναι. Ήταν κατά τη γνώμη σας τρομοκρατική η επίθεση που δέχθηκε το Ισραήλ ή όχι? Είναι τρομοκρατική η Χαμάς? Είναι τρομοκρατική οργάνωση? Κύριε Συρίγο, για μας, εμείς δεν θα κρίνουμε τη Χαμάς και οποιαδήποτε Παλαιστινιακή οργάνωση με τα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και του Ισραήλ. Με τα δικά σας κριτήρια. Με τα δικά μας τα κριτήρια, η Χαμάς είναι μια οργάνωση με την οποία εμείς δεν έχουμε καμία απολύτως σχέση. Είναι μια οργάνωση που για ιστορικούς λόγους, που δεν είναι της ώρας να το συζητήσουμε, συσπηρώνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του Παλαιστινιακού λαού. Το Ισλαμικό κράτος συσπήρωνε. Θέλετε να μιλήσουμε για ακρότητες? Βεβαίως. Υπήρξαν ακρότητες. Όμως, ποια είναι η γεννησιουργός αιτία όλων αυτών? Ποια είναι η γενική οργοσυντία? Άλλο να υπάρχουν ακρότητες σε έναν πόλεμο και άλλο να υπάρχει μια τρομοκρατική επίθεση εναντίον αμάχων με θύματα παιδιά, με θύματα. Κύριε Χατζηνικολάου, δεν υπάρχει μία κρέος. Εγώ αυτό σας ρωτώ. Αν θεωρείτε ότι ήταν τρομοκρατική επίθεση και δεν μου απαντάτε. Εγώ λέω ότι ήταν μία επιχείρηση η οποία είχε και στρατιωτικούς στόχους. Και στρατιωτικούς στόχους, βεβαίως. Ποιους στρατιωτικούς στόχους? Υπήρχαν και στρατιωτικοί στόχοι. Υπήρχαν και στρατιωτικοί στόχοι στην επιχείρηση. Όμως από εκεί και πέρα, όσον αφορά τους αμάχους. Τα κιμπούτς. Απελευθέρωση αμάχων. Απελευθέρωση ομήρων. Βεβαίως. Να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι όμως. Υπάρχουν 200 όμηροι αυτή τη στιγμή της Χαμάς που πρέπει να απελευθερωθούν. Συμφωνούμε. Και υπάρχουν και 5.000 όμηροι, μεταξύ των οποίων και παιδιά, που κρατούνται από το Ισραήλ. Να απελευθερωθούν οι όμοιροι, να απελευθερωθούν όμως όλοι. Μάλιστα. Η γεννησιουργός αιτία λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, είναι αυτή. Και νομίζω είναι αυταπάτη να πιστεύει κανένας ότι η Ισραηλινή βαρβαρότητα και η στάση του Ισραήλ όλα αυτά τα χρόνια δεν θα γεννήσει και αντίπεινα, δεν θα γεννήσει και οργή,
δεν θα γεννήσει και πράξεις αντεκδίκησης που μπορεί να υπάρξουν. Και να τελειώσω με το εξής. Επειδή υπάρχει συζήτηση. Και θα ξανάρθω σε εσάς. Υπάρχει συζήτηση για την τρομοκρατία. Βάλτε μια τελεία, θέλω να πάω. Είναι σημαντικό. Στον κύριο Διακόπη. Υπάρχει συζήτηση για την τρομοκρατία. Η Χαμάς εμφανίστηκε το 1987 και γιγαντώθηκε μετά το 2000, μετά τη δεύτερη Ιντιφάντα και κυρίως όταν έγινε πρώτο κόμμα στην Παλαιστίνη. Πριν το 87, η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, ο αγώνας του Παλαιστινιακού λαού, ο Αραφάτ ο ίδιος, από το Ισραήλ δεν χαρακτηριζόταν ως τρομοκρατία. Βλέπετε λοιπόν ποια είναι η υποκρισία. Βλέπετε λοιπόν ποια είναι η υποκρισία. Το κράτος του Ισραήλ χαρακτηρίζει διαχρονικά τον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού ως τρομοκρατία. Και δεν είναι η Χαμάς. Κύριε Γκιώκα, επειδή είμαι παλαιότερος ημών με ύψιλον και έχω πάρει και συνέντευξη από τον Γιασέρ Αραφάτ στο παρελθόν τηλεοπτική και έχω παρακολουθήσει το θέμα, υπήρχε μια ποιοτική διαφορά. Τον Αραφάτ τον θεωρούσε τρομοκράτη μόνο το Ισραήλ. Ακριβώς. Τη Χαμάς την θεωρεί ολόκληρος ο δυτικός κόσμος. Τον είναι θεωρεί, μια σημαντική κατά την γνώμη μου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εμείς όλος ο δυτικός κόσμος. Δεν θα κρίνουμε με αυτά τα κριτήρια. Και εμείς δυτικός κόσμος είμαστε. Θα ξαναέρθω σε εσάς. Πάντως ο Αριέλ Σαρόν, όταν πέθανε ο Αραφάτ, είπε ότι σκοπός ο Αριέλ Σαρόν, πρωθυπουργός του Ισραήλ, ότι στόχος μου είναι να μην μείνει ο Αραφάτ στην ιστορία ως ήρωας της ελευθερίας, αλλά ως ηγέτης της τρομοκρατίας. Μάλιστα. Δεν περίμενε τη Χαμάς το Ισραήλ για να χαρακτηρίζει τον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού τρομοκρατικό. Ο κύριος Γιώκας δέχεται κριτική στα social media που δεν την χαρακτήρισε τρομοκρατική οργάνωση. Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό που επιχειρείτε ουσιαστικά μέσω και της Χαμάς. Κυρίως δέχεστε κριτική που δεν δεχθήκατε ότι η επίθεση ήταν τρομοκρατική. Ναι, θα σας πω. Κυρίως αυτό. Κύριε Χατζηνικολάου, αυτό που επιχειρείτε ουσιαστικά είναι μέσω της Χαμάς να χαρακτηριστεί ως τρομοκρατικός, όπως γίνεται διαχρονικά, ο αγώνας του Παλαιστινιακού λαού. Αυτή είναι η στόχευση. Δεν μιλάμε για τις ακρότητες της Χαμάς και ξαναλέω, ο πόλεμος από τη φύση του είναι βάρβαρος και έχει ακρότητες, όμως εδώ πέρα γίνεται προσπάθεια μέσω της Χαμάς να σπηλωθεί και να στοχοποιηθεί ο αγώνας του Παλαιστινιακού λαού. Ελάτε, και κύριε Σύριγο, να αναγνωριστεί, προσέχτε, ότι το δικαίωμα στη βία το έχει μονομερός ο κατακτητής. Και όχι αυτός ο οποίος υφίσταται την κατοχή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θέλω 1550 νεκρά είναι έγκλημα πολέμου, κύριε Σύριγο. Ισραήλ. Κύριε Γκιώκα. Είναι έγκλημα πολέμου. Κύριε Γκιώκα, θέλετε να ακούσετε τι λέει το Διεθνές Δίκαιο ή θέλετε να μου λέτε το Διεθνές Δίκαιο που είναι, έχει γίνει λάστιχο. Το Διεθνές Ωραία. Δίκαιο που έχει γίνει λάστιχο. Να σας πω εγώ τι λέει το Διεθνές Δίκαιο. Καλύπτει αυτά τα εγκλήματα. Τι μου λέτε τώρα. Λοιπόν, το Διεθνές Δίκαιο που αποδέχεται όλος ο κόσμος. Εσείς τι λέτε. Τα 1500 παιδιά. Τα οποία είναι κύριε νεκρά, Γιώκα, είναι έγκλημα πολέμου. Κύριε Γκιώκα, οι βομβαρδισμοί στο πέρασμα της Ράφα είναι έγκλημα πολέμου. Οι επικισμοί είναι έγκλημα πολέμου. Να σας απαντήσω. Για πείτε μου. Ωραία. Λοιπόν, το Διεθνές Δίκαιο δίνει δικαίωμα σε ένα κράτος για αυτοάμυνα. Το Διεθνές Δίκαιο δεν δίνει δικαίωμα σε μια τρομοκρατική άρα οργάνωση. Άρα είναι αυτοάμυνα αυτά. Επιτρέψτε είναι αυτοάμυνα, αυτό μου λέτε. Περιμένετε, θα μου δώσετε ένα λεπτό και σας υπόσχομαι θα απαντήσω σε όλα. Λοιπόν, η Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία ίσως είχε δικαίωμα αυτοάμυνας, θεωρείται ότι έχει υπογράψει τη συμβάση της Γενέβης του 1949, δεν έχει εμπλακεί και ευχόμαστε να μην εμπλακεί. Από εκεί και πέρα, τι σημαίνει αυτοάμυνα? Μπορεί να μπει στη Γάζα το Ισραήλ? Ναι, εφόσον σεβαστεί τους κανόνες του ανθρωπιστικού δικαίου, το λέμε διαρκώς. Επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους δεν θεωρούνται εγκλήματα πολέμου. Άμαχος πληθυσμός δεν μπορεί να είναι στόχος, τότε είναι έγκλημα πολέμου. Ένα νοσοκομείο Μπορεί να είναι στόχος. Όχι, είναι έγκλημα πολέμου, απαγορεύεται από την πρώτη σύμβαση της Βιέννης από το 1800 τόσο. Ανθρώπινες ασπίδες που κάνει η Χαμάς είναι έγκλημα πολέμου. Είναι έγκλημα πολέμου. Παρατεταμένος αποκλεισμός, αυτό που γίνεται στη Γάζα, είναι έγκλημα πολέμου. Ναι, εξαρτάται από το χρόνο. Οι ακρότητες της Χαμάς δεν δικαιολογούν το Ισραήλ να προβεί σε αντίστοιχες ακρότητες. Γι' αυτό το λόγο, από την πρώτη στιγμή, μιλάμε για το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, σεβόμενο απολύτως τους κανόνες του ανθρωπιστικού δικαίου. Ορισμένες παρατηρήσεις. Αυτοάμυνα. Όλα αυτά τα χρόνια τα εγκλήματα του κράτους του Ισραήλ σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού έγιναν στο όνομα της αυτοάμυνας. Μια σειρά ζητήματα. Το καθεστώς απαρτχάιντ. Οι εκτοπισμοί. Οι δολοφονίες αμάχων. Το τείχος της ντροπής. Ξέρετε τι σημαίνει
ενδεχομένως όσοι έχουν πάει, εγώ έχω πάει, να το έχουν δει κιόλας. Να ζεις σε ένα σπίτι, το σχολείο του παιδιού σου να είναι στα 50 μέτρα και να πρέπει να μετακινηθείς ορισμένα χιλιόμετρα για να περάσεις από checkpoint προκειμένου να πας στο σχολείο. Αυτά όλα έγιναν στο όνομα της αυτοάμυνας του Ισραήλ. Και αλίμονο, αν αποδεχτούμε, εμείς δεν το αποδεχόμαστε, ότι μπορεί να έχεις μια κρατική οντότητα η οποία να εκτοπίζει, να εκτελεί, να ταπεινώνει, να μην αναγνωρίζει το δικαίωμα ενός λαού στο να έχει τη δική του πατρίδα και αυτός ο λαός να μην έχει το δικαίωμα στην αντίσταση, στον αγώνα, στο να διεκδικεί αυτό το δικαίωμα. Εμείς δεν αποδεχόμαστε αυτή τη λογική. Σε αυτές τις πράξεις αντίστασης εντάσσεται την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Ξαναλέω, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Το ρωτώ για άλλη μια φορά, και εγώ θα σας ξαναπώ, γιατί έχει κάνει αίσθηση το γεγονός ότι λέτε ότι αρνείστε να χαρακτηρίσετε τρομοκρατική την επίθεση. Καλά τη Χαμάς δεν την χαρακτηρίζετε τρομοκρατική. Η επίθεση ήταν τρομοκρατική. Ξαναλέω το εξής. Μέσω της Χαμάς αυτό που επιδιώκεται είναι η σπήλωση του αγώνα του Παλαιστινιακού λαού. Ο λαός της Παλαιστίνης έχει δικαίωμα. Έχει δικαίωμα. Ρωτάει, η Χαμάς. Όχι μέσω της Χαμάς. Πώς επιδιώκεται μέσω της Χαμάς. Λέξεις. Η Χαμάς έκανε τρομοκρατική επίθεση. Μόνο αυτό ρωτάει. Αυτό, τίποτα άλλο. Κύριε Συρίγο. Τι θα πει επιδιώκεται. Σε έναν πόλεμο υπάρχουν και ακρότητες, υπάρχει και βαρβαρότητα. Είμαστε σε πόλεμο και λοιπόν, έχουμε... Το ζήτημα που πρέπει να δούμε, για να μην ξεφύγουμε και να δούμε ποια είναι η αιτία του προβλήματος, είναι ποιος γεννά αυτές τις ακρότητες και αυτή τη βαρβαρότητα. Και αυτό που τη γεννά είναι η άρνηση του κράτους του Ισραήλ να αναγνωρίσει στους Παλαιστινίους το δικαίωμα να έχουν πατρίδα. Αυτή είναι η ουσία. Αυτή είναι η ουσία. Και αυτό, πυροδοτεί. Το 1948. Κύριε Πυριώτη, θέλετε να κάνουμε συζήτηση ιστορική. Βεβαίως. Όχι, δεν θα κάνουμε γιατί? Συζήτηση ιστορική. Άμα λέτε ότι αρνείτε... Θα πω αυτά που θέλω να πω. Γιατί? Και αν θέλετε γιατί? Να κάνουμε μετά. Αν γιατί? Σας δεν σας αρέσει. Να κάνουμε συζήτηση αρέσει. Ιστορική. Δεν σας αρέσει να λοιπόν, ρωτάμε το 1948 γιατί οι Άραβες δεν δέχτηκαν αυτή τη στιγμή, αυτό το κράτος. Αυτή τη στιγμή, κυρία Πυριώτη, οι Παλαιστινιακές οργανώσεις, ακόμη και η Χαμάς, αποδέχεται τη λύση των δύο κρατών. Και αυτό που ότι είναι ανάγκη. Δεν το αποδέχεται. Το αποδέχεται, δεν κύριε, το αποδέχεται. Έχει αλλάξει το καταστατικό της και το αποδέχεται. Θέλει την καταστροφή του Ισραήλ. Λοιπόν, φυσικά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται είναι αυτό. Δεν αναγνωρίζεται. Υπάρχει δυνατότητα αυτό το ζήτημα διπλωματικά, πέρα από τον αγώνα που κάνει ο Παλαιστινιακός λαός, να επιδιωχθεί. Βεβαίως. Το 2015, κύριε Χατζηνικολάου, ίσως είναι η μοναδική ομόφωνη απόφαση στην Ελληνική Βουλή. Υπήρχε ομόφωνη απόφαση της Ελληνικής Βουλής για το Παλαιστινιακό για αναγνώριση κράτος. Παλαιστινιακού κράτους. Καμία κυβέρνηση, ούτε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε πολύ περισσότερο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν προχώρησε σε αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτό το οποίο τέθηκε πάνω απ' όλα ήταν η στρατηγική συνεργασία με το κράτος του Ισραήλ, γιατί δήθεν αυτό υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα. Δεν υπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα, ούτε τα λαϊκά συμφέροντα, ούτε τα κυριαρχικά δικαιώματα. Γιατί, επειδή βάλαμε και την Τουρκία στο τραπέζι, δεν μπορείς να λες ότι η Τουρκία είναι μια κατοχική δύναμη, είναι μια αναθεωρητική δύναμη, είναι μια δύναμη η οποία κάνει επικισμούς στη Βόρεια Κύπρο. Και την ίδια στιγμή να συνάπτεις σχέσεις και να αναβαθμίσεις τη σχέση σου με ένα κράτος που κάνει ακριβώς τα ίδια. Αυτό είναι το ζήτημα. Άρα λοιπόν η λύση είναι ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ στα σύνορα του 67 και γι' αυτό το λόγο το πρέπει το να εκφραστεί η μέγιστη δυνατή στήριξη στον Παλαιστινιακό λαό και στον Παλαιστινιακό αγώνα. Το κυρίαρχο κράτος της Κύπρου εδέχθη επίθεση από την Τουρκία. Κυρία Πυριώτη, αν αυτό το συγκρίνεται με κυρία το Παλαιστινιακό, τι να σας πω. Τις αποφάσεις του ΟΗΕ αναγνωρίζετε για δημιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Ποιος εσύ αναγνωρίζετε εναντίον της δημιουργίας. Τις αναγνωρίζετε. Φυσικά τις αναγνωρίζω. Εσύ λοιπόν, δεν τις αναγνωρίζετε. Εμείς δεν τις αναγνωρίζουμε. Τις μισές αυτό δεν λέμε αναγνωρίζετε. Εμείς. Αυτό λέμε. Αναγνωρίζετε λέμε δημιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινικού κράτους στην βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ. Αν θέλετε να κάνουμε και ιστορία. Τώρα, γιατί κάνετε αυτή η ιστορία για το αυτονόητο. Δύο κράτη. Φυσικά δύο κράτη. Είναι δύο κράτη. Είναι αρχή ψηφίσματα του ΟΗΕ. Έχουν γίνει
Ποιος έχει τορπιλήσει μετά τις συνομιλίες. Μα και λέτε δύο πλευρές, τώρα... είτε το καταλαβαίνετε είτε όχι. Εγώ ρίχνω τη μεγαλύτερη ευθύνη στο πιο σοβαρό κράτος και όχι και το οποίο είναι το Ισραήλ. Αυτό οφείλει. Όλο είναι ασόβαρο δηλαδή. Ναι, εντελώς. Ναι. Εντελώς ασόβαρο και επικίνδυνο. Αυτό είναι. Μα είναι ασόβαρο. Μα είναι ασόβαρο, δεν το καταλαβαίνετε ότι είναι ασόβαρο. Είναι μη κράτος δυστυχώς. Κράτος το οποίο. Μα δεν είναι εξαφλίωση. Εγώ λέω λοιπόν ότι την ευθύνη. Ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου, ακούστε. Ξέρετε ποια είναι η προσέγγιση τη κοινότητα που λέγαμε πριν. Έχει λιγότερη ευθύνη. Κύριε Απειριώτη, να σα πω και μια μια εξέλιξη που είναι σημερινή και είναι σοβαρή. Κασέτα, σήμερα υπήρχε μια απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Που αναφέρεται στο δικαίωμα αυτοάμυνας του Ισραήλ, δίνει κάλυψη στις επιχειρήσεις του Ισραήλ και δεν υπάρχει σε αυτό το ψήφισμα η λέξη κατοχή. Δεν υπάρχει. Αυτό το ψήφισμα το ψηφίσανε και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Σε την ίδια ώρα. Συνέβη αυτή η κατοχή. Και την ίδια στιγμή, κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε τι λέει. Μια που ξέρετε μέχρι και ιστορία. Προληπτική λογοκρισία στα μέσα ενημέρωσης για να μην υπάρχει παραπληροφόρηση.